Καταρχάς, μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ο πρόεδρος Πούτιν υπέγραψε διάταγμα με αυστηρές κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Απαγορεύεται η πώληση τουριστικών πακέτων, όπως και όλες οι πτήσεις τσάρτερ προς τη χώρα αυτή. Επιβάλλονται και άλλοι περιορισμοί στις οδικές και θαλάσσιες μεταφορές, όμως το πλήρες πακέτο θα ανακοινωθεί από τη ρωσική κυβέρνηση. Το Κρεμλίνο δεν σχολιάζει το δημοσίευμα του Σπίγκελ, σύμφωνα με το οποίο υπάρχουν εκεί ρωσικές δυνάμεις και συμμετέχουν στο πλευρό του Συριακού στρατού. Μάλιστα, υποτίθεται ότι θρηνούν δύο απώλειες, στις οποίες δεν επιτρέπεται δια νόμου στα ρωσικά μέσα να αναφερθούν. Η Μόσχα δεν αρνείται ότι υπάρχουν εκατοντάδες σύμβουλοι της στην περιοχή και συντονίζουν την επιχείρηση με τον Άσαντ, που ο πρόεδρος Πούτιν θεωρεί μοναδική εναλλακτική λύση και υπαρκτή δύναμη για να πολεμήσει το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος. Μάλιστα, απόψε λέγεται ότι υπάρχει μεγάλη αντεπίθεση σε εξέλιξη προς το Χαλέπι. Επομένως, πριν τη νίκη του Ισλαμικού κράτους δεν συζητείται πτώση του Άσαντ. Μάλιστα, κάποιοι βάζουν και στοιχήματα ότι πρώτα θα έχει φύγει ο Ερντογάν, η στοχοποίηση του Τούρκου Προέδρου από το Κρεμλίνο. Είναι γεγονός, θα τολμήσω να πω, ότι όσες συγγνώμες και αν ζητήσει ο Ερντογάν, τίποτε πλέον δεν θα είναι όπως πριν στη θερμή κάποτε σχέση του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.